Δύο πόντους ο Γιασκεβίτσιους και ο Μπατίστ στο ξεκίνημα. Ο Πανίνος παίζει με Ζωρόφσκι, Καλαμπούκι, Νιούλεϊ, Κένταλ και Γιαννούλη. Σουτ για τρεις από τον Γιασκεβίτσιους και προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό 7-2. Πάμε. Τις λίγες φορές που ο Λιθουανός έχει ξεκινήσει σε αγώνα με τον Παναθηναϊκό και δεν ξέρω, βέβαια δικαιώνεται τον Μπράντοβιτς. Μειώνει στους δύο πόντους. Ο Παναθηναϊκός που προέρχεται από την ήττα από την ΑΕΚ. Ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους στο μεταξύ συνεχίζει με το απόλυτο. Την μπάλα στο σίδερο. Το rebound από τον Τσαρτσαρί. Με hook θα πετύχει δύο πόντους. Και με ο ΠΑΟΚ νίκησε 62-58 τον Πανελλήνιο. Ο Τσαρτσαρί στο μεταξύ κάνει το 17-10. Η πάσα στην γωνία για το μαρκάρι στο σούτ του Τσαρτσαρί. Την μπάλα στον Ζίζιτς ξανά ο Τσαρτσαρί που θα καρφώσει γιατί έχει αδειάσει και άπαντες. Στη γωνία για τον Χατζιβρέτα. Θα σουτάρει για 2 και θα κάνει το 22-12. Ναι, ναι. Θα εξαντλήσει όλο τον χρόνο ο Χατζιβρέτας. 2-1 η πάσα στον Ζίζιτς. Σε χρόνο 0 θα σουτάρει και θα ευστοχίσει. Το καλάθι βεβαίως και μετράει. Και έτσι θα κλέψει για τρίτη φορά πάσα μετά το screen του Παναθηναϊκού. Ο Περπέρογλου έρχεται μέχρι μέσα στο χείο. Ο Ζίζιτς μαζεύει το rebound και διορθώνει. 27. Αλβέρτης 2 δευτερόλεπτα. 1 στη λήξη. Ο Αλβέρτης σουτάρει. Αστοχή ο Παναθηναϊκός ανανεώνει μία επίθεση του ακόμη και με ταμπλό. Ο Αλβέρτης θα κάνει το 20. Τον Σάκοτα, τον Περπέρογλου και τον Μίνστα. Ο Ζίζιτς αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Χατζιβρέτας, Σπανούλης. Θα τους περάσει όλους ασταματημένους, αλλά θα έρθει για μια εντυπωσιακή τάπα ο κύριος Παναθηναϊκού. Μπατίστ με τον Μπάξτερ. Για να δούμε αν είναι πιο σκληρός από τους υπόλοιπους. Θα κάνει μια reverse και θα κάνει split out στο Γιασκεβίτσιους που θα σουτάρει για 3 και είναι για ακόμη μια φορά εύστοχος. Έχει 4 στα 5 τρίποντα. Σε ένα μέτρο απόσταση αυτά τα πήγε ρόλ. Δεν πια δεν είναι εύκολο να σε παγιδεύσει η άμυνα. Δεν πρέπει να βρουν άλλους τρόπους. Να δίνουν και από εκεί βρίσκονται οι δυσκολίες. Πρόβλημα στις αποστάσεις λέτε. Λοιπόν. Βέβαια. Πρέπει και η πάσα να έχει απόσταση. Έχει κοντινές απόστασεις. Δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Κάνει reverse και ξεφεύγει. Διαμαντίδης φάουλ από τον Baxter. Εντυπωσιακό είναι και του Παναθηναϊκού ότι ξεκίνησε πάρα πολύ εντυπωσιακά και πήρε πάρα πολύ. Ο Νένατ Μάρκοβιτς έχει περάσει το παιχνίδι των Λαβών Κένταλ αφήνοντας και τον Λόνι Μπάξτερ, κάτι που σημαίνει πως περιμένει. Έξω για το Διαμαντίδη, αμαρκάρει στο τρίπο, τον νωρίτερα σουτάρει από τα 7 μέτρα, τώρα πιο ορθόδοξα κοντά στα 6-25. Κώστα κατέβασα ακούμε. Φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Γιάννη Καλαβής. Στον Τσαρτσαρί, καλό passing game και ο Περπέρογλου αποτυγχάνει αλλά έρχεται να διορθώσει. Καλή ανάπτυξη, χωρίς κατέβασμα την μπάλα με τρίπλα, μια γρήγορη ανάπτυξη του αφενδιασμού. Έτσι και ο Κώστας Γιοργαλής Μπάξτερ με τον Μπατίστ έρχεται για την τάπα, ο Διαμαντίδης από πίσω. Με υποψία φάουλ. Άξι, αυτά δεν είναι ό,τι καλύτερο για τον Διαμαντίδη, την περιμένει τις φάσεις αυτές. Και... Γιασκεβίτσιους ξανά για τρεις και πάλι εύστοχος. Μεγάλη μέρα στο Ο Γιοργαλής κρατούσε στην μπάλα και ενώ ο χρόνος είχε σταματήσει και πήγε την άρπαξε, όχι βία, έτσι όπως κάνει ο Γιασκεβίτσιους πάρα πολλές φορές. Γράμμη βάσης. Η πάσα στον Σπανούλη. Ακριβώς καθώς και βγάζει τη γωνία για τρίποντο τον Περπέρογλου άσχο και αυτό rebound από τον Τικούδη. Ένα ακόμη επιθετικό του Παναθηναϊκού που μεταφράζεται σε τίποτε περισσότερα πράγματα. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, 64-55 ο Παναθηναϊκός. Σουτιά 3 από τον Περπέρογλου. Δεν μέσα στο γήπεδο. Γιασκεβίτσιους θα σουτάρει από το high post και θα ευστοχίσει και σε αυτή την προσπάθεια. 4-5 διπλή συνεργασία. Ξανά η πάσα του Γιασκεβίτσιους στον Μάικ Μπατίστ και το 71 ακόμα. Τσαρτσαρίς, ο Πανιόνιος τώρα πιέζει. Μήπως κλέψει μπάλα, όμως οδηγεί στον Παναθηναϊκό σε λάθος. Θα μαρκάρει στο σούτ για τον Γιασκεβίτσιους. Αυτά πληρώνονται, είναι θάνατος για την αντίπαλη ομάδα. Διαστήματα, έκανε διαστήματα. Διαστήματα. Ο Πανιόνιος έκανε μια μεγάλη προσπάθεια και μπράβο του, διότι έχοντας ένα